Γεια σας, είμαι η Έλληνα Σταματούλου, είμαστε το Deco Reserva, είμαστε στο Περιστέρι. Σήμερα ήθελα να παρουσιάσω μία καινούργια σειρά χρωμάτων. Είναι τα υβριδικά τα χρώματα. Λέγονται υβριδικά χρώματα για τον λόγο το ότι μπορούν να μπουν σε όλες τις επιφάνειες. Σύλλο, MDF, γυαλί, μέταλλ, κεραμικό, φελουζόλ, ύφασμα και να γίνει χρηστικό το αντικείμενό σας. Δεν χρειάζεται καμία προεργασία για την επιφάνειά σας, δεν χρειάζεται να αξίσετε, δεν χρειάζεται να σταρώσετε. Επίσης, μας δίνει μεγάλη δυνατότητα το συγκεκριμένο χρώμα, γιατί είναι τόσο δυνατό σαν χρώμα, που σε πολλές επιφάνειες τις οποίες δεν τις μπορείτε να χρησιμοποιείτε, δεν χρειάζεται ούτε να βάλετε βερνίκι στο τέλος. Δηλαδή, ακόμα και αν βάψετε μια γλάστρα, ένα παγκάκι, εσύ μια καρέκλα εξωτερικού χώρου, μην την βερνικώσετε, ακόμα κι αν βρέχει έτσι έξω και την βλέπει ο ήλιος, δεν θα πάθει τίποτα η καρέκλα, ακόμα κι αν δεν έχει βερνίκι. Λοιπόν, είναι χρώματα τα οποία βγαίνονται σε 120 ml, έτσι είναι μικρές συσκευασίες αυτές εδώ πέρα, και βγαίνονται σε μεγαλύτερες συσκευασίες, που είναι το 750 ml. Σαν χρώματα είναι πολύ εύκριστα και δεν τρώτε και πολύ ποσότητα για να βάψετε μία επιφάνεια. Αν θα σας δώσω δηλαδή το μπουκάλι μετά, να δείτε πόσο ακριβώς για μία καρέκλα τέτοια έχω φάει. Δηλαδή, αυτό εδώ έχω φάει για μία καρέκλα. Τίποτα. Λοιπόν, έχω προετοιμάσει τη μεγαλύτερη επιφάνεια της καρέκλας, σχεδόν όλη, γιατί δεν έχουμε έτσι χρόνο εδώ πέρα. Λοιπόν, έχω κάνει διάφορες τεχνικές. Αν δείτε, εδώ δεν ξέρω αν φαίνεται, η επιφάνειά μου δεν είναι ηλία, είναι λίγο σουκρέ. Έχω κάνει επίτηδες, γιατί ήθελα να φαίνεται έτσι η επιφάνειά μου. Έχω βάλει μια πάστα πέτρας, γιατί ήθελα να δώσω ανάγλυφο αποτέλεσμα. Θέλω ένα ουδέτερο λοιπόν χρώμα σε πέτρας. Παίρνω ένα πινέλο ή μια σπάτουλα, ό,τι σας βολεύει. Και έρχεστε να βάψετε. Δεν θα σας το δείξω τώρα γιατί δεν έχω πάρει ξολάκι μαζί μου για να σας στεγνώσω. Και έρχεται απλά και βάφετε όπου θέλετε σε σημεία για να σας κάνει το ανάγλυφο εφέ. Θα στεγνώσω την πάση σας και θα συνεχίσουμε να κάνουμε τώρα στην πίσω μεριά της καρέκλας, να βάψουμε. Μπορείτε να διακοσμήσετε την καρέκλα σας όπως θέλετε, έτσι, να βάλετε δηλαδή καλούπια, να βάλετε ριζόχαρτα. Εγώ έχω κάνει δηλαδή με σιπλάι, έχω βάλει μέσα σε καλούπια και τα έχω βγάλει στη στιγμή για να κάνω αυτό το αποτέλεσμα. Λοιπόν, γιατί καθυστερούμε, γυρνάω την καρέκλα μου στο πλάι και ξεκινάω. Ανακατεύω καλά το χρώμα μου, ό,τι και αν κάνετε, το ανακατεύετε καλά τα χρώματά σας. Λοιπόν, θα βάλω λίγο. Λοιπόν, βουτάω το πινέλο μου στο νερό, αφήνω το πολύ νερό να φύγει, δουλεύω καλά το χρώμα μου, φουλάρω το πινέλο μου και έρχομαι να βάψω. Εάν δείτε, έχω πλήρης κάλυψη με μία φορά. Να κρατάτε αρχή και τέλος το πινέλο σας και να μην μου κάνετε αυτό. Επίσης, αν βάφετε οριζόντια, να συνεχίσετε και στα επόμενα σας βήματα να βάφετε οριζόντια. Αν βάφετε κάθετα, κάθετα. Ακριβώς. Βάφω λοιπόν. Δεν χρειάζεται δεύτερο χέρι, γιατί με τη μία φορά έχω απόλυτη κάλυψη. Στεγνώνει ακριβώς σε 5 λεπτά. Και θα συνεχίσω να κάνω παλαίωση, χωρίς να χρησιμοποιήσω καθόλου, μα καθόλου πατίνες, αλλά θα συνεχίσω να κάνω παλαίωση με τα ίδια υβριδικά χρώματα. Λοιπόν, έχω τελειώσει. Βουτάω το πινέλο μου στο νερό.
πίσω, θα φύγει το πολυχρώμα. Εναλλακτικά μπορεί να έχω και ένα δεύτερο ή ένα τρίτο πινέλιο έτσι για να μην κάνω αυτή τη δουλειά. Και έχω τρία διαφορετικά χρώματα υβριδικά. Ένα είναι το 59, το Mink. Να πω ότι το αρχικό μου χρώμα για όποιον θέλει να το γράψει είναι το 040, το Τελάνο. Λοιπόν, οπότε εν συνέχεια πάρα κάνω παλαίωση με τρία χρώματα υβριδικά πάλι. Το 059, το 015 που έχω γράψει και το ύφασμα και το μαύρο, το 060. Να καθαρίσω λίγο την καρέκλα μου, γιατί την έρωσα. Ναι. Με ένα μορμάτιλο καθαρίζει, έτσι. Σημαίνει ότι έχει μεγάλη αντοχή αυτό το χρώμα. Ναι, έχω βάψει και την παπετσάρια. Λοιπόν, τι θα έρθω να κάνω τώρα. Θα βάλω πρώτα το μην. Έχω το πινέλο μου χωρίς πολλά νερά. Έχω ένα μορμάδιο και έχω και ένα χαρτί. Θα βουτήξω. Δεν θα έρθω να το κάνω εδώ πέρα γιατί καθυστερούμε. Θα έρθω να το κάνω σε αυτές τις πλευρές για να το δείτε. Λοιπόν, είναι σαν να βάφω. Παίρνω ένα μορμάδιο και σκουπίζω. Θέλετε να αφήσετε πολύ χρώμα, θέλετε να αφήσετε λίγο χρώμα, όπως προτιμάτε εσείς. Αυτό δηλαδή μου δίνει μια παλαίωση, σαν να χρησιμοποιήσω, σαν να χρησιμοποιώ μια πατίνα ή σαν να χρησιμοποιώ, αντιγράφει πάρα πολύ ένα χρώμα λαδιού. Χωρίς να μυρίζω. Αφήνετε λοιπόν το χρώμα όσο θέλετε εσείς, έτσι. Όσο το επιτρέπετε εσείς να φαίνεται. Μπορεί κάποιος να θέλει να φαίνεται παραπάνω το συγκεκριμένο χρώμα. Και θα πάω να βάλω και μαύρο χρώμα. Αυτό τώρα θα έρθω να το βάλω με ένα σφουγγάρι. Στεγνώ το σφουγγάρι μου. Έρχομαι να πάρω χρώμα, αλλά αφήνω τη μεγαλύτερη ποσότητα χρώματος στο πιατάκι. Λοιπόν, θα έρθω πάλι στον αμπάθο. Όσο θέλετε εσείς, και με ένα μορμάδιο πάλι σκουπίζω. Ουσιαστικά είναι σαν να έχετε βάλει κάτω χρώμα, κερί χρώμα και έχετε ξύσει, χωρίς να έχετε όμως κάνει όλη αυτή τη μεγάλη διαδικασία. Και χωρίς να τρώτε και χρώμα. Ακόμα και να το λερώσετε πολύ, δεν το φοβάστε, γιατί παίρνετε το μονομάδι όσο το σκουπίζετε. Ακόμα και αν έχει στεγνώσει, παίρνετε το γυαλό χαρτό σας και το τρίβετε λίγο τοπικά, και φεύγει. Αφού έχω κάνει αυτό, θέλω να έρθω μόνο σε ό,τι εξέχει και να βάλω λίγο παραπάνω μαύρο. Πάω λοιπόν με την άκρη του σφουγγαριού μου. Χωρίς να έχω πολύ φορτωμένο το σφουγγάρι μου. Με περισσότερο με βοηθάει, να γράψω. Τώρα, αν κάποιος θέλει να συνεχίσει και να δώσει έτσι, ένα άλλο αποτέλεσμα, μπορεί να πάρει και ένα μεταλλικό χρώμα και να συνεχίσει το έργο του.
Έχω επιλέξει ένα χρώμα το οποίο είναι από τη σειρά Dora. Είναι μια σειρά μεταλλικών χρωμάτων. Έχω επιλέξει το χρώμα το 124 του Αραγόνι. Έχω πάλι ένα σταποδωράκι στεγνό. Θα έρθω πάλι να πάρω ελάχιστο χρώμα. Πάλι αφήνω τη μεγαλύτερη ποσότητα εκτός. Και έρχομαι, έτσι, στην ήδη στεγνωμένη επιφάνεια, να έρθω να βάλω λίγο μεταλλικό. Αν πάλι σας πέσει παραπάνω, πάρτε ένα μορομάδιλο και το σκουπίστε το. Μπορείτε να μπείτε και λίγο μέσα. Εδώ που έχει πέσει λίγο παραπάνω και δεν μου αρέσει, το μαζεύω. Βλέπετε πόσο εύκολα σβήνουν. Ουσιαστικά δηλαδή έχω κάνει μία παλαίωση στην οποία δεν έχω χρησιμοποιήσει ούτε κεριά, ούτε πατρίνες. Πολύ εύκολη και πολύ εντυπωσιακή. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσω με το ύφασμά μου για να το δείτε. Έχω χρόνο. Για να δείτε και αυτό το ύφασμα πόσο καλλιτικό είναι. Καθαρίζω το πινέλο μου. Κάτι θα μου κάνει τώρα. Λοιπόν, έχω αφήσει το κομμάτι αυτό άβαθο. Με τις δύο φορές είστε καλυμμένοι. Και με τη μία ακόμα, αλλά έτσι θέλω, θεωρώντας ότι θέλω πολύ καλύτερη προστασία στην καρέκλα μου, έρχομαι και βάφω δύο φορές, αφού είστε γνώσει το πρώτο βήμα. Δεν έχω αραιώσει, όπως βλέπετε, καθόλου το χρώμα. Αλλά δεν έχω φάει και πολύ χρώμα. Τα χρώματα βεβαίως αναμειγνύονται μεταξύ τους. Δεν θα φτάσουν δηλαδή την αντοχή τους. Ακόμα κι αν έχετε υβριδικό και μπορεί να σας λείπει ένα χρώμα και το έχετε π.χ. σε style map ή σε χρώματα κοινωνίας ή στα απλά τα κλασικά τα πρίγκου, βάλτε, βάλτε μία σταγόνα, λίγο ελάχιστο, έτσι, ακριβώς, και μπορείτε να κάνετε μίξη και από τα άλλα χρώματα. Λοιπόν, έχω τελειώσει. Στεγνώνει και βάζω ένα δεύτερο χέρι. Βέβαια και με την πρώτη που του κάλυψε, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Κάτι το οποίο δεν έχω πει και δεν προλαβαίνω να το πω εδώ. Στις 2 η ώρα θα δείξω στο περίπτερό μας, εδώ πέρα την παιδιά, πώς κάνουμε τα transfer υφάσματος. Όπα. Πώς κάνουμε τα transfer υφάσματος πάνω στο ύφασμα με σίδερο. Οπότε θα συνεχίσω την τεχνική αυτή πάνω στην καρέκλα. Οπότε σας περιμένω εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μένα πάρει μετά από 72 ώρες ο σιδερόμενος. Αυτό μόνο. Το ύφασμα εννοείται. Σιδερώνεις με ένα πανάκι πάνω από 72 ώρες.